Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟ, προσωπικά την κυρία Φρατζάκη, τον Αντικαρκινική Εταιρεία, το παράρτημα της ΚΟ, το βήμα της ΚΟ και τον φίλο μου κύριο Ιωαννίδη για τη συμπαράστασή του στο να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σβήνου για τη φιλοξενία, την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τον κύριο Θαλασσινό για τη φιλοξενία του στον τόσο όμορφο αυτό χώρο. Φυσικά τον κύριο Γραφάκο, τον καθηγητή που δέχτηκε για μια ακόμη φορά να είναι κοντά μας και είναι αρρωγός της Ροδαυγής, πάντα, δεν μας λέει ποτέ όχι, να ταξιδέψει από την Αθήνα για να είναι εδώ κοντά μας. Και φυσικά όλους εσάς που αφιερώσατε το απόγευμα και είστε εδώ κοντά σε εμάς. Κυρίες και κύριοι, η Ροδαυγή, ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Φίλων Γονέων Παιδιών που χρήζουν μεταμόσχευση μυελού των οστών, ιδρύθηκε περίπου πριν 2 χρόνια. Αφορμή η ανάγκη μεταμόσχευσης μυελού των οστών για τον μικρό Μιχάλη. Ο μικρός Μιχάλης έπασχε από μεσογειακή αναιμία. Για την οριστική λύση των μηνιαίων μεταγγίσεων που από μικρό παιδί, από την ηλικία του 1 έτους, έπρεπε να υποβάλλεται. Σε μια ηλικία που τα συνομήλικα παιδιά του έπαιζαν ανέμελα, ο μικρός Μιχάλης ήταν αναγκασμένος να μεταγγίζεται και να βρίσκεται στο χώρο του νοσοκομείου με τις όποιες συνέπειες στο ψυχικό και συναισθηματικό του κόσμο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια. Είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι κοντά σας σε αυτή την εκδήλωση και νομίζω πως είναι τιμή για κάθε γιατρό να βρίσκεται στο νησί του Ιπποκράτη. Και πόσο μάλλον όταν μου έχετε ανατεθεί να σας κάνω μια ομιλία για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό που αφορά μια πολύ μικρή ομάδα ασθενών, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να γίνουν καλά παρά μόνο με αυτή την θεραπεία. Θέλω να ευχαριστήσω τους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο Ροδαυγή, την κυρία Μπούκλα, την κυρία Μαχαιρίδη, για την μακρά συνεργασία που έχουμε για ένα κοινό σκοπό. Το θέμα της ομιλίας μου είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών ή όπως σήμερα λέγεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών. Ξεχάσαμε τον Μέσα... στο τέλος. Ναι. Το καλό είναι στο τέλος. Καταλαβαίνω κάτι. Μεταφέρει ο Παρασυλλογότατος τις ευχές του Δεσπότη μας, ο οποίος είναι στην Πάτμο. Είναι παράδειγμα στην κοινή μου ζητώ τα ποινά συγγνώμη. Μπορεί να σας πω. Τις αμαρτίες της Άρας, σε Παρασυλλογιώτε, θα προσθέτε καυτή. Στο τέλος μπορεί τώρα. Όχι, στο τέλος. Λοιπόν, το θέμα όπως είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών, η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, όπως λέγεται σήμερα πιο σύγχρονα. Όταν λέμε μεταμόσχευση μυελού των οστών, εννοούμε ότι θα πάρουμε αιμοποιητικά κύτταρα από ένα γέρο άτομο και θα τα μεταφέρουμε στον πάσχοντα για να γίνει καλά, ο οποίος πάσχει αυτός από πολύ σοβαρά νοσήματα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η μεταμόσχευση μυελού των οστών, την προηγούμενη παρακαλώ, αφορά ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα τα οποία κυρίως προβάλλουν το αιμοποιητικό σύστημα. Είναι ασθενείς όπου πάσχουν από μυελική απλασία, δηλαδή ο μυελός των οστών που είναι η πηγή που παράγει το αίμα, για κάποιο λόγο δεν μπορεί να φτιάξει κύτταρα και ο ασθενής αν δεν αντιμετωπιστεί θα πεθάνει. Είναι καταστάσεις όπου υπάρχουν καρκινικά κύτταρα μέσα στον οργανισμό, όπως είναι η λευχαιμία. Και ακόμη και ορισμένα νοσήματα κληρονομικά του αίματος, όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, όπου τα κύτταρα του αίματος δεν είναι λειτουργικά καλά και πρέπει να αντικατασταθούν. Είναι η ομάδα των νοσημάτων πολύ μεγάλη. Τα κατατάσσουμε σε 4 κατηγορίες, σε αιματολογικά νοσήματα, σε νοσήματα νεοπλασματικά, σε γενετικά νοσήματα και τελευταία και τα αυτάνασα νοσήματα. Από τα πιο συχνά νοσήματα που αντιμετωπίζουμε με μεταμόσχευση είναι η αυταστική αναιμία, είναι οι διάφορες μορφές λευχαιμίας. Είναι η πρωτοπαθής ανοσονεπάρκειες όπου στις καταστάσεις αυτές το παιδί γεννιέται χωρίς άμυνα του οργανισμού και μπορεί να πεθάνει από λοιμώξεις στις πρώτες μήνες της ζωής και βεβαίως είναι η δρεπανοκυταρική και μεσογειακή αναιμία που είναι ιδιαίτερα συχνές στη χώρα μας. Υπάρχουν 2 τύποι μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Η αλλογενής μεταμόσχευση όπου ο δότης και ο λήπτης είναι 2 διαφορετικά άτομα και όπου ο ασθενής μπορεί να δεχθεί αίμα ή μυελό από ένα άτομο συγγενικό
μπορεί να είναι συνήθως αδερφός, αλλά κάποιος άλλος, συγγενής του, αλλά που μπορεί να είναι και ξένος με αυτόν, ένας εθελοντής, όπου προσφέρει μυελό για να τον κάνει καλά.